Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά η γη της ελιάς. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ότι θα δούμε από το επεισόδιο 10 έως το επεισόδιο 15 στη σειρά μας. Επεισόδιο 10, 6 Οκτωβρίου. Η Νόρα συνοδεύει τη φίλιο στην παιδική χαρά και έτσι βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της αρπαγής της. Η Αντιγόνη Προσπαθεί να κερδίσει λοιπόν το χαμένο έδαφος με την Αγγελική και περνάει πολύ περισσότερο χρόνο μαζί τη, εκμεταλλευόμενη λοιπόν που λείπει η Μαρίνα. Η Μαργαρίτα αποχαιρετάει τη Θοδόρα και φεύγει λοιπόν στην Ιταλία για το σεμινάριο. Η Ιουλία ζητάει από τον Ισίδωρο να τη αναθέσει του νέου ελαιώνε ώστε να έχει δικαιολογία για να μην επιστρέψει στη Μάνη. Επισόδιο 11, 7 Οκτωβρίου. Προφυλακίζεται λοιπόν ο Μιλτιάδης και στεναχωριέται πάρα πολύ η Χάιδου, η Βασιλική και ο Παρασκευά. Ο αγώνας του Λικούργου για να βρεθεί η μάρτυρας συνεχίζεται. Ο Παρασκευάς εκτυπώνει και κολλάει αφήσει σε όλο το χωριό, προκειμένου λοιπόν να την κάνει να εμφανιστεί. Ο Μιχάλης προθυμοποιείται να αντικαταστήσει το Μιλτιάδη για να μην μείνει πίσω η δουλειά. Η Μαρίνα επιστρέφει εσπευμένα στη Μάνη για να μην αφήσει μόνη την Αγγελική με την Αντιγόνη. Η Νάνση λέει στην Αριάδνη ότι είναι ερωτευμένη με τον Κουράκο. Επισόδιο 12, 8 Οκτωβρίου. Η Αριάντα έρχεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όταν η Νάνση την παρακαλάει να ψαρέψει τον κουράκο για να μάθει αν είναι με κάποια. Η Ισμήνη δυσκολεύεται πολύ να αποδεχτεί ότι ο Κωνσταντίνο μετακομίζει στην Αθήνα. Κάποια προσωπικά τη αντικείμενα πηγαίνει η Αριάδνη στο σπίτι του κουράκου και περνάει ένα ακόμη βράδυ εκεί με το στάθι να σκάει από την περιέργεια για το ποιο είναι ο καινούριο έρωτά τη. Η Αρετή αποκαλύπτει στην Αφροδίτη ότι ο Χρήστο την απατάει με την Αριάδνη. Η Ισμήνη ζητάει συγγνώμη για τη συμπεριφορά τη από τον Κωνσταντίνο. Η Αγγελική παρακαλάει την Αντιγόνη να τη πει το μεγάλο μυστικό. Ο Μάνο και η Μαρίνα μπαίνουν στο σπίτι και ακούνε τα πάντα. Επισόδιο 3, 9 Οκτωβρίου. Η Μαρίνα και ο Μάνο ζητούν λοιπόν εξηγήσει από την Αντιγόνη. Ο Κωνσταντίνο και η Ισμήνη δίνουν αμοιβέ εξηγήσει. Ο Λικούργος πετάει από τη χαρά του που το ζευγάρι είναι και πάλι μαζί. Η Αριάδνη τσακώνεται με τον Χρήστο στην ταβέρνα και του αποκαλύπτει ότι είναι ερωτευμένη με άλλον. Η Αρετή καταστρώνει λοιπόν το σχέδιο για να καταστρέψει την τελετή γάμου του Στάθη με την Ιουλία. Η Κούλα και η Ασπασία προσπαθούν να τη βάλουν μυαλό, αλλά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Η Αριάδνη και ο Κουράκος εξομολογούν το ένα στον άλλον τον ερωτά τους... Η κοπέλα που μπορεί λοιπόν να σώσει το Μιλτιάδη από τη φυλακή εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα. Επισόδιο 14, 10 Οκτωβρίου. Η κατάθεση της μάρτυρας λύνει τα χέρια του Λικούργου, ο οποίος κινεί τις διαδικασίες για την αποφυλάκηση του Μιλτιάδη. Η ασπασία κανονίζει με την Τζένια να επισκεφτεί το παιδί, αλλά τις βλέπει ο Δημοσθένης. Η Άννα βλέπει λοιπόν τα σημάδια στα χέρια της Θοδόρας, Όμω εκείνη την ορκίζει να μην μιλήσει πουθενά για τον Αντρέα. Εpisode 15, 11 Οκτωβρίου. Ο Παρασκευά λέει στη Βασιλική ότι ο Μιλτιάδη είναι ερωτευμένο μαζί τη. Αλλά εκείνη αντιδρά και αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με αυτό. Η Αρετή έχει αρχίσει να οργανώνει διάφορε εκπλήξει που θέλει να κάνει στο Δημαρχείο για το γάμο τη Ιουλία και του Στάθη. Για να δούμε, θα πάνε όπω ακριβώ θα περιμένουν. Αυτά φίλοι μου θα συμβούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς Αγγή της Ελιάς από το επεισόδιο 10 έως το επεισόδιο 15. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.